Κάδοι ξεχυλισμένοι, σκουπίδια στο πλάι και η δυσοσμία που αναδύεται να δημιουργεί μια αποπνικτική ατμόσφαιρα. Αυτή είναι η εικόνα στο κέντρο και τις γειτονιές της πόλης του Ηρακλείου. Απαράδεκτη εικόνα, απαράδεκτη, παιδιά. Τι είναι αυτά? Σκουπίδια εδώ γεμάτο. 100% απεργούμε εμείς στην καθαριότητα. Μόνο το προσωπικό ασφαλείας βγαίνει. Παρά τις εκκλήσεις των εργαζομένων στην καθαριότητα για συμπαράσταση από πλευράς δημοτών και κόντρα στις παρενέσεις της Δημοτικής Αρχής, τόσο οι επιχειρηματίες όσο και οι κάτοικοι έχουν αφήσει τα σκουπίδια τους στους κάδους, ακόμα και δίπλα σε παιδικές χαρές. Μία μέρα δεν έχουμε βγει και βλέπετε πώς είναι η πόλη. Δεν το ευχαριστιέμαι εγώ αυτό, το πονάω και με πονάει αυτό που γίνεται, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς, να ακουστούμε κι εμείς. Η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμα χειρότερη τις επόμενες ώρες, με την ΠΟΕΟΤΑ να αποφασίζει αύριο Πέμπτη για το μέλλον των κινητοποιήσεων. Δεν μπορούμε μόνο να παραπονιόμαστε. Δεν μπορούμε. Ας γίνουμε λίγο πιο ενεργοί πολίτες, παιδιά. Υπενθυμίζεται οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, τον ηλεκτροφωτισμό και το πράσινο του Δήμου Ηρακλείου διεκδικούν την άμεση απόσυρση του αναπτυξιακού σχεδίου νόμου και ιδιαίτερα του άρθρου 179, το οποίο, όπως τονίζουν, ανατρέπει την υπάρχουσα κατάσταση, αποδομώντας το δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών. Τα αιτήματα είναι αυτονόητα και δεν κουβεντιάζουμε για το άρθρο 179 του πολυνομοσχεδίου, που δίνει και μας αδειάζει κατευθείαν, μας δίνει κατευθείαν στους ιδιώτες